Με μια νέα φιλοσοφία δεξιώνεται φέτος του Ξανθιώτης ο αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Κώστας Ζαγναφέρης με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, ανοίγοντας την πόρτα στους πολίτες και όχι μόνο στις αρχές όπως είχε καθιερωθεί. Επειδή μετά την δοξολογία και την 25η Μαρτίου, σε αυτή την ώρα που μεσολαβεί μεταξύ δοξολογίας και παρέλασης, δίνεται μια δεξίωση εδώ που βρισκόμαστε στο γραφείο της αντιπεριφέρειας. Ενώ είναι καλεσμένοι συνήθως να παρευρεθεί όποιος θέλει και την ελεύθερη, δεν έρχονται πέρα των επισήμων, των αρχών του τόπου, των εκκλησιαστικών, των πολιτικών, των στρατιωτικών. Η δεξίωση γίνεται σε στενό κύκλο. Σκέφτηκα φέτος να μπορέσουμε να το ανοίξουμε σε περισσότερο κόσμο. Ήδη σήμερα επικοινώνησα με τους διευθυντές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση. Στέλνω μια επιστολή προσωπικά εγώ ίδιος στους διευθυντές όλων των σχολείων, η οποία και όποιος άλλος καθηγητής θέλει προφανώς να παρευρίσκεται στην δεξίωση, διότι τα σχολεία είναι αυτοί και ο στρατός που συμμετέχουν και έχουν τον πρώτο λόγο, λόγω παρελάσεων. Επίσης, πάντα σαν πρώτη απόφαση, να συμμετέχουν και να έρθουν και οι γονείς των σημειοφόρων, σαν κάποιο τρόπο να τιμήσουμε τους γονείς των σημειοφόρων των παιδιών που συμμετέχουν στις παρελάσεις. Κάνω έκκληση και σε όποιον θέλει να έρθει, ότι αυτές οι γιορτές, αυτές οι δεξιώσεις, να μην γίνονται σε στενό κύκλο, διότι δεν υπάρχουν στεγανά, και να μπορέσει όσο περισσότερος κόσμος να έρθει εδώ στην αρχεία για να γιορτάσουμε την μεγάλη μας εθνική εορτή όπως της αρμόζει. Μια πραγματικά καλή κίνηση που δίνει ένα στίγμα αλλαγής στους αποστεωμένους τρόπους εορτασμού των εθνικών επαιτίων, σπάζοντας στεγανά και εκδηλώσεις που γίνονται μόνο από υποχρέωση και ανοίγοντας τις πόρτες σε αυτούς τους οποίους πραγματικά απευθύνονται όλοι οι εορτασμοί, στους ίδιους τους πολίτες.